Κοιτάξτε, ήταν μια πολύ ωραία ομιλία του Πρωθυπουργού. Αφιέρωσε στην αρχή αυτά το που πέτυχε η κυβέρνηση που από την αρχή του 2019 είχε προτείνει και τα εξασφάλισε και συνεχίζει με 21 νέα μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν και τους αγρότες και τους υπόλοιπους πολίτες καθώς τους φοιτητές, τους νέους με τα διαμερίσματα που θα δοθούν για να, και να εξασφαλίσει μια καλύτερη προοπτική για τη χώρα. Φυσικά μείωση της ανεργίας. Όλα πάνε καλά, πιστεύω ότι θα πάνε ακόμα καλύτερα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Νομίζω ήταν πάρα πολύ σημαντική όλα σημαντικά όλα αυτά που ακούστηκαν. Τα εντυπωσιακά μέτρα στήριξης των Ελλήνων πολιτών ενάντια σε εξωγενής κρίσης και νομίζω εστάλε ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα και επίσης για τα διλήμματα των επόμενων εκλογών. Και ένας απολογισμός λοιπόν της τριετίας και τα μέτρα στήριξης μπροστά, τα μέτρα περαιτέρω ανάπτυξης και της οικονομίας μας και πορευόμενοι προς εκλογές. Η σημερινή μέρα είναι σημαντική. Ο Πρωθυπουργός έκανε πάρα πολλές ανακοινώσεις, οι οποίες είναι σε μια στόχευση αναπτυξιακή, ευνοεί τα λαϊκά και κοινωνικά στρώματα, βοηθάει τις επιχειρήσεις. Η επόμενη μέρα, ενώ με το ενεργειακό κόστος είναι δύσκολο, θα είμαστε σε επαφή για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε όλα τα κίνητρα αυτά, πώς θα αποδώσουν. Είμαστε ευχαριστημένοι προς το παρόν. Θα προσπαθήσουμε και εμείς με τις δικές μας δυνάμεις, με τα μελητήρια, να τα κοινωνήσουμε στα μέλη μας, στις επιχειρήσεις της περιοχής μας. Κάποιο Πρωθυπουργός, το πιο σημαντικό είναι το πολιτικό. Μπροστά με την πρόοδο ή επιστροφή στη συμφορά. Καλησπέρα. Μεγαλειώδηση η ομιλία του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη και είναι αναμενόμενο ότι αυτό περιμέναμε μετά από 4 χρόνια διακυβέρνησης, τώρα που η εποχή απαιτεί στήριξη, στήριξη το λαό, στήριξη την κοινωνία, τα μέτρα που εξήγηλε με οικονομία και σύνεση και μέσα στον κρατικό προϋπολογισμό αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση αυτή είναι κοντά στον πολίτη με τις μεγαλύτερες δυνατότητες που μπορεί να δώσει. Και όχι μόνο στον πολίτη, στο φοιτητή, στο νέο, είναι μια δέσμη μέτρων η οποία αποδεικνύει ότι η καθημερινότητά μας, το δύσκολο χειμώνα που περιμένουμε να περάσουμε λόγω της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, ο Έλληνας θα έχει δυνατότητες να ζήσει καλύτερα και να μπορέσει να επιβιώσει από τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει. Νομίζω ότι αυτά θα τα δούμε άμεσα, θα τα δούμε άμεσα στην τσέπη μας. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω πάρα πολύ, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, είναι η στήριξη στους νέους, η στήριξη στους φοιτητές, η στήριξη στα νέα ζευγάρια και η στήριξη στους εργαζόμενους. Αυτό τα λέει όλα. Καλά, κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι σημαντικά μέτρα. Σήμερα σημαντική μέρα. Αυτή τη φορά πραγματικά ο Πρωθυπουργός μας και η κυβέρνηση έδειξε πραγματικά πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει τα προβλήματα που έχει η κοινωνία στην καθημερινότητα. Βεβαίως και παράλληλα και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς όπως είναι οι Δήμοι, έτσι ώστε να μπορούμε παράλληλα να στηρίξουμε τις κοινωνίες. Πραγματικά θα συναντήσουμε προβλήματα αρκετά για το αυτονόητο της καθημερινότητας. Και την εκπαίδευση, πραγματικά είμαστε περήφανοι που αγκάλιασε τους φοιτητές και δεν είναι μόνο στοχευμένα οι φοιτητές, είναι οι οικογένειες φοιτητών που πραγματικά πολλές φορές δεν μπορούν να τα απεξέλθουν σε αυτά τα ανίκια και ήταν δύσκολο ένα παιδί φτωχό να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα. Τα μέτρα ήταν ουσιώδης και θεωρώ αποτελεσματικά. Εύχομαι να τα εφαρμόσουμε και αναλόγως με τα περαιτέρω προβλήματα που μπορεί να συναντήσουμε, γιατί αυτή η περίοδος είναι απρόβλητη με αυτόν τον πόλεμο και τις ανάγκες μπορεί να προκύπτουν, να έχει ανοιχτά τα αντανακλαστικά η κυβέρνηση και ό,τι ακόμη περαιτέρω χρειαστεί είτε ίδιοι ή μέσω των ΟΤΑ να ανταπεξέρδουμε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο υπέρ της κοινωνίας. Έδειξε πραγματικά το κοινωνικό της πρόσωπο η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός μας. Κύριε Δήμαρχε Οριστιάδος, κύριε Μαυρίδη, και το προσφυγικό στο επίκεντρο, βέβαια, να πούμε σύν της άλλης, βέβαια, των όσων ακούσαμε τον Πρωθυπουργό. Ναι, πέρα από τις εξαγγελίες για το προσφυγικό, βλέπουμε ότι παρόλο που ζούμε σε ένα ασφυκτικό δημοσιονομικό περιβάλλον, βλέπουμε ότι οι θυσίες του ελληνικού λαού επανέρχονται και επανατοποθετούνται έτσι ώστε να ανακουφίσουν τα εισοδήματα που έχουν τόσο πληγεί. Οι εξαγγελίες είναι προς σωστή κατεύθυνση, τόσο όσον αφορά μισθωτούς συνταξιούχους αγρότες, αλλά και σίγουρα με τους φοιτητές, μία αύξηση του στεγαστικού επιδόματος που θα δώσει ανάσα και στους ίδιους φοιτητές, αλλά και στους ιδιοκτήτες, κυρίως οικειών στην επαρχία. Είχαμε και την εξαγγελία μιας αύξησης σε πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης.
θεωρούμε ότι με αυτά θα μπορέσουμε και κάνοντας και άλλες ενέργειες εμείς εξοικονόμησης να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους Δήμους μας δυνατούς και ισχυρούς. Νομίζω ότι είναι η φτωχότερη ΔΕΘ για τη στήριξη για τη μικρομεσαία, μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση. Είχαμε πιστέψει ότι ο Πρωθυπουργός θα εστερνιστεί τα προβλήματα της μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης και της μικρομεσαίας και θα δώσει ουσιαστικά μέτρα στήριξης. Θεωρώ, πιστεύω ότι πρέπει να το ξανασκεφτεί η κυβέρνηση και αύριο που θα έχουμε και την ανάλυση των εξαγγελιών θα είμαστε σαφέστεροι. Φτωχότερα δηλαδή λέτε τα μέτρα κύριε Πρόεδρε. Είναι σαφώς κατά την άποψή μου φτωχότερα και κάτω από τις προσδοκίες των επαγγελματιών, των βιοτεχνών και των εμπόρων. Είχαμε πολύ υψηλότερες προσδοκίες. Περιμέναμε ως επιχειρηματικότητα, ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ακούσουμε μέτρα από τον Πρωθυπουργό, όταν παραδέχεται ήδη ότι έχουμε περάσει μια πολύ δύσκολη περίοδο. Μας είπε ότι περιμένουμε μια ακόμη δυσκολότερη περίοδο, χωρίς να ακούσουμε όμως μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η άποψή μου είναι ότι η κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα θα ξανασκεφτεί, γιατί ουσιαστικά ξέρει ότι θα οδηγήσει σε αδιέξοδα μεγάλο μέρος της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Θεωρώ ότι τα μέτρα είναι στη σωστή κατεύθυνση. Είναι γεγονός ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Πιστεύω όμως ότι με τα νέα μέτρα της κυβέρνησης θα βοηθούν οι ευάλωτες ομάδες, θα βοηθηθούν οι νέοι, που είναι και το σημαντικότερο, και να μπορέσουμε να βγάλουμε το χειμώνα που πραγματικά θα είναι δύσκολο. Θεωρώ ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Πώς σας φάνηκαν τα μέτρα του Πρωθυπουργού, οι ανακοινώσεις? Ήταν εξαιρετική η ομιλία του Πρωθυπουργού. Τόσο το σχέδιο που ανακοίνωσε και για τη στήριξη των επιχειρήσεων, για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, αλλά και για την ανακούφιση των νοικοκυριών, με 21, αν θυμάμαι καλά, σημεία, ενώ όλα με συγκεκριμένο προϋπολογισμό και δράσεις, θεωρώ ότι είναι μια πολιτική που αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα, στην πατρίδα μας, και αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν μέχρι έναν βαθμό πάντα κάθε οικογένεια στο δύσκολο αυτό διάστημα που θα ακολουθήσει. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος από όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και πιστεύω ότι αυτή η πολιτική είναι η σωστή πολιτική. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς σας φάνηκα τα μέτρα σήμερα από τον Πρωθυπουργό? Κοιτάξτε να δείτε, τα μέτρα όχι απλώς είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, είναι μέτρα τα οποία πραγματικώς ανταποκρίνονται στις ανάγκες από τη μια πλευρά και δεύτερον είναι και απολύτως συμβατά με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας και κατά συνέπεια εγγυώνται και αυτά την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδος. Αλλά δεν είναι αυτά η ουσία της σημερινής κουβέντας, της σημερινής ομιλίας του Πρωθυπουργού. Η ουσία είναι το δίλημα. Η ουσία είναι σταθερότης ή επιστροφή στην αστάθεια. Η ουσία είναι συνεχίζουμε όλοι μαζί αυτό το οποίο έχουμε ξεκινήσει και το οποίο κάνουμε με προσοχή και αξιοπρέπεια παρά τη δυστυχή διεθνή και τοπική συγκυρία, ενώ δηλαδή και τις φυσικές καταστροφές, ενώ την πανδημία, ενώ την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια λόγω του ρωσικού πολέμου. Το δίλημα λοιπόν το οποίο τέθηκε είναι πάρα πολύ σαφές και έχει σχέση με το μέλλον όλων μας, το δικό μας, το παιδιό μας, του τόπου. Συνεχίζουμε όλοι μαζί έτσι όπως ξεκινήσαμε ή ξαναγυρίζουμε στις περιπέτειες που ζήσαμε το 2015. Αυτή είναι η ουσία